πόσο καιρό νομίζετε χρειάζεται κάποιος για να μάθει αρχαία ελληνικά? Για να μάθει αρχαία ελληνικά, ο μηχανισμός εκμαθήσεως της αρχαίας ελληνικής γλώσσης διαρκεί το πολύ ένα λεπτό. Αναφερόμενος σε πολιτιστικά θέματα, σήμερα θα μιλήσω ακριβώς πώς μπορεί κάποιος να μάθει σε ένα λεπτό αρχαία ελληνικά. Έλλην. Πριν εξηγήσω το μηχανισμό με τον οποίο θα μάθετε τα αρχαία ελληνικά, θα πρέπει να σας κάνω κάποιες διευκρινήσεις, κάποιες παρατηρήσεις. Αρχίζοντας λέγοντας ότι ξεχάστε το συντακτικό, ξεχάστε τη γραμματική, ξεχάστε όσα μάθατε στο σχολείο. Σήμερα όλοι οι αγρότες, όλοι οι εργάτες, όλοι οι υπάλληλοι, όλα τα παιδιά μέχρι 10 χρονών, γενικώς όλος ο κόσμος που ζει στην Ελλάδα και είναι Έλληνες, ομιλούν ελληνικά. Νομίζετε ότι κάποιος από αυτούς ξέρει συντακτικό και γραμματική? Όταν ήμεθα στο εστιατόριο και λέγομεν φέρε μου ένα ποτήρι νερό, συνεννοήθημεν, αλλά εάν καταφύγομαι στο συντακτικό και στη γραμματική και ρωτήσομεν αυτόν που μας φέρει το νερό ποιο είναι το απαρέμφατο, ποιο είναι το κατηγορούμενο, ποιο είναι το αντικείμενο και πού πάει η προσωπική δοτική και ποιος είναι ο υποθετικός λόγος, δεν θα ξέρει τίποτε. Συνεπώς, τη γραμματική και το συντακτικό τα πετάμε στα σκουπίδια. Και πώς μαθαίνουμε αρχαία ελληνικά? Μαθαίνουμε αρχαία ελληνικά με έναν τρόπο ο οποίος είναι απλούστατος και ο οποίος βασίζεται στο ότι μιλάμε αρχαία ελληνικά αλλά δεν το ξέρουμε. Αυτό λοιπόν το οποίο απόψε θα σας πω θα είναι ένας τρόπος να μάθετε αυτό το οποίο λέτε και δεν το ξέρετε τι είναι. Για να μάθετε αρχαία ελληνικά και να καταλάβετε οποιοδήποτε αρχαίο ελληνικό κείμενο, μηδέ του ομήρου εξαιρουμένου που είναι το δυσκολότερο, δεν έχετε παρά να καταφύγετε στη σύνθεση και στα παράγωγα. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Ανοίγουμε τον όμηρο και διαβάζουμε. Ου Αλέξης μη ηθήνε λόπον επιλά αρούρης. Τι θα πει αυτό? Κανείς δεν ξέρει τι θα πει. Κι όμως όλα αυτά τα λέμε. Παραδείγματος χάρη. Αλέξω. Αλέξω θα πει εμποδίζω. Σήμερα λέμε το εμποδίζω Αλέξω? Όχι. Αλλά στη σύνθεση δεν λέμε εμποδίζω, λέμε Αλέξω. Και λέμε αλεξίπτωτο, αυτό που εμποδίζει την πτώση. Αλεξίσφαιρο, αυτό που εμποδίζει τη σφαίρα. Αλεξικέραυνο, αυτό που εμποδίζει το κεραυνό. Λέτε λοιπόν το Αλέξω στη σύνθεση. Το χρησιμοποιείτε, το μεταχειρίζεστε στην καθημερινή ομιλία, αλλά δεν το ξέρετε. Προχωρούμε. Λόπον επιλά αρούρης. Λόπος. Πηγαίνετε στη σύνθεση. Λόπος είναι το ρούχο. Κάντε μία σύνθεση με τη λέξη λόπος. Όλοι θα σκεφτείτε το λοποδίτη. Τι είναι ο λοποδίτης? Αυτός ο οποίος μέσα στο ρούχο, στο ένδυμα, κάνει κατάδυση. Λοποδίτης. Λέμε λοιπόν λοποδίτης. Όλοι ξέρουμε το λοποδίτη. Αλλά κανείς δεν διοχώρησε τις δύο λέξεις και να πει δίτης είναι αυτός που μπαίνει μέσα στο νερό, μπαίνει μέσα κάπου. Λόπος τι είναι? Το λέμε, δεν το ξέρουμε. Επιλά αρούρης, λά είναι η πέτρα. Ουδής λέγει σήμερα την πέτρα λά, αλλά λέγει λατομείον αυτό που κόβει την πέτρα. Λαξεύω που ξύνω την πέτρα. Για να σας το πω πιο απλά. Και άρουρα που είπα προλίγου, να το πούμε και αυτό. Άρουρα είναι η γη στον Όμηρο. Γράφουν τα παιδιά στο σχολείο άρουρα ίσον γη. Μα του λες, δεν ξέρεις τον αρουραίο ποντικό? Υπάρχει Έλλην ο οποίος να μην γνωρίζει τον αρουραίο ποντικό? Τι θα πει αρουραίος ποντικός? Ο ποντικός της γης. Πρέπει να καταλάβετε ότι το μυστικό για να μάθετε αρχαία ελληνικά δεν είναι ούτε το συντακτικό, ούτε η γραμματική, ούτε τα κείμενα του Ισοκράτους, του Λυσίου και των άλλων αρχαίων συγγραφέων. Το μυστικό είναι στη γλώσσα τη σημερινή να κάνετε τις συνθέσεις. Η σύνθεση και τα παράγωγα σήμερα στη νέα ελληνική γλώσσα γίνονται μόνο με τον όμηρο. Συνεπώς ομιλούμε όλοι ομηρικά, αλλά απλώς δεν το ξέρουμε. Να αναφέρω μερικά παραδείγματα. Διαβάζουμε στον όμηρο ότι η φωνή λέγεται αυδή. Σήμερα λέμε έμεινα άναυδος. Απίβδησα μαζί του. Διαβάζουμε στον Όμηρο ότι το βαθύ νερό λέγεται βρύχιον. Όλοι ξέρουν το υποβρύχιον. Αλλά αν τους ρωτήσετε τι θα πει υποβρύχιο, θα πει είναι αυτό το
πλοίο το οποίο κατεβαίνει κάτω σε... Ναι, τι θα πει βρύχιον. Βρύχιον είναι τα βαθιά νερά. Μπορούμε να φτάσουμε σε απλές συνθέσεις και να συνεννοηθούμε πριν σας πω μερικά πολύπλοκα για να σας βάλω μέσα στο πνεύμα του μηχανισμού που μέσα σε ένα λεπτό όταν θα σας το πω μαθαίνετε όλοι σας οι Έλληνες αρχαία ελληνικά. Λέμε η πόρτα, δεν λέει η θύρα, αλλά στη σύνθεση θα πει παράθυρον, θυρεός, θυροκόλλησης, θυρορός. Δεν θα πει πορτοκόλλησης, έτσι, δεν θα πει παράπορτο, θα πει παράθυρο. Να πάμε πιο απλά. Πηγαίνει κάποιος στο λιμάνι και λέει ήλθε το καράβι. Στη σύνθεση χάθηκε το καράβι. Θα έρθει η ναύς, το ομηρικό. Ναυτικό, ναύλος, ναυτία, ναύκληρος, ναυτιλία. Στο νερό. Όλοι λέμε νερό. Όποιος πει σε ένα εστιατόριο φέρτε μου ένα ποτήριο ύδατος θα γελάσουν. Λέει νερό. Αλλά εταιρεία υδάτων. Λέμε πώς θα πούμε τους υδατάνθρακες την αφυδάτωση, το ενιδρίο, τον υδραυλικό. Πηγαίνουμε λοιπόν κατευθείαν στον Όμηρο. Προσέξατε με. Στη σύνθεση βρίσκεται το μυστικό και στα παράγωγα να μάθετε αρχαία ελληνικά αμέσως, χωρίς διδασκαλία. Άλλο παράδειγμα. Λέμε «ον» στον Όμηρο, το «ον» στην αρχαία ελληνική και στην καθαρεύουσα. Όποιος πηγαίνει στο πατοπολείο και πει δώστε μου ένα «ο», θα τον κοιτάξουν παράξενα. Πιο παράξενα όμως στη σύνθεση θα κοιτάξει ο γιατρός μια γυναίκα όταν του πει «αισθάνθηκα κάτι πόνους στις αυγοθήκες μου». Θα της πει «ο οθήκες». Και πώς θα πούμε την επόαση εάν δεν χρησιμοποιούμε το «ο». Και πώς θα, επαύγωση θα την πούμε. Και πώς θα πούμε το σπερματοζωάριο. Μπορούμε να πάμε ακόμα σε ευκολότερες λέξεις. Έχουμε τον οφθαλμό, μάτι, αλλά θα πούμε εποφθαλμιό. Οφθαλμίατρος, ακόμα και το ιατρός, το αρχαίο ελληνικό ιατρός, σήμερα το λέμε γιατρός. Δεν έχω δει όμως εγώ κάποιον γιατρό να γράψει στην κάρτα του γιατρός. Όλοι γράφουνε ιατρός. Υπάρχουν δύσκολες λέξεις. Δάρκομαι, ίσον βλέπω. Θαμά, ίσον πολλές φορές. Μα έλα εδώ παιδί μου, τα λες, τα ξέρεις. Δάρκος είναι το βλέμμα. Οξυδερκής λέμε σήμερα. Γιατί λέμε οξυδερκής και δεν λέμε οξυβλέμματος. Οξυδερκής. Λες το δέρκος, αλλά δεν το ξέρεις. Το θαμά. Θαμά είναι ένα επίρρημα ομηρικό που σημαίνει πολλές φορές. Το λέμε και σήμερα στα παράγωγα. Ποιο. Αυτός είναι τακτικός θαμών χαρτοπαικτικής λέσχης του καφενείου. Θαμών. Τι θα πει θαμών. Ένα μπουκάλι. Ζητάμε ένα μπουκάλι. Αλλά στη σύνθεση θα χαθεί το μπουκάλι. Θα πούμε εμφιαλωμένο είδωρ. Θα πάει η εμφιάλη. Η φιάλη. Μπορούμε κατά αυτόν τον τρόπο να πάρουμε όλες τις αρχαίες ελληνικές λέξεις και να τις μεταφέρουμε στη νέα ελληνική δια της συνθέσεως και να διαπιστώσουμε ότι αυτά τα οποία λέμε με σύνθεση, με παράγωγα στα αρχαία ελληνικά, στα νέα ελληνικά, προέρχονται κατευθείαν από τα αρχαία ελληνικά.